Ξανά. Έχει το λόγο ο κύριος Παπαθανάσης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και αμέσως μετά ο κύριος Οικονόμου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν σκοπεύω να καθυστερήσω, καθότι θέλω να ξαναλάβω το λόγο αργότερα. Επειδή σε αυτή τη στιγμή έχουμε ακούσει αρκετές τοποθετήσεις που αναφέρονται σε θέματα κυβερνητικά και σε θέματα βεβαίως που άπτονται του σχεδίου νόμου, θα ήθελα να σταθώ σε μερικά από αυτά και στη συνέχεια να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα. Ακούστηκε από τον κύριο Παπά για μεγαλοστομίες, για πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να συμβούν, για υποθετικές ασκήσεις για την ανάπτυξη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μέσα στις 100 μέρες κυβέρνησης η κυβέρνηση έχει ξεφύγει από εξαγγελίες και έχει κάνει πράξεις πολλά ζητήματα τα οποία πραγματικά φαντάζομαι ότι έχουν ξαφνιάσει όλη την Ελλάδα. Και να υπενθυμίσω ότι στην οικονομία, στις 30 Ιουλίου, μόλις 20 μέρες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης, μειώσαμε τον ένφια, βελτιώσαμε τις 120 δόσεις. 2 Σεπτεμβρίου τελείωσαν τα capital controls. 17 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα πετυχαίνει ιστορικό χαμηλό στο 7ετές ομόλογο. 4 Οκτωβρίου ξεμπλοκάρει το ελληνικό, υπογράφει τη τελευταία κοία και ξεκινάει ο διαγωνισμός για το καζίνο. 8 Οκτωβρίου η Ελλάδα πετυχαίνει ιστορικό χαμηλό, 1,5% στο 10ετές ομόλογο. 9 Οκτωβρίου η Ελλάδα για πρώτη φορά δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο σε θέματα κοινωνίας και καθημερινότητας. 8 Αυγούστου βάλαμε τέλος στο άσυλο ανομίας στα πανεπιστήμια. 23 Αυγούστου ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του οικοπαίδου στο μάτι. Ακούστε τα, δεν πειράζει. 2 Σεπτεμβρίου απαντάω. Κύριε Μπάρκα, συνεχώς παρεμβαίνετε απαντάω. Και μετά διαμαρτύρεστε όταν σας διακόπτουν. Σας παρακαλώ πολύ να τελειώσει ο μιλητής. 23 Αυγούστου ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του οικοπαίδου στο μάτι που το κρατούσατε, κύριε της αντιπολίτευσης. 2 Σεπτεμβρίου μειώσαμε την γραφειοκρατία για την προστασία της πρώτης κατοικίας που είχε κολλήσει. 5 Σεπτεμβρίου, τέλος στις ουρές της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Φάρμακα για καρκινοπαθείς είναι πια διαθέσιμα σε κλινικές. 27 Σεπτεμβρίου, καταβάλαμε αυξημένες 66.000 συντάξεις χειρίας. Στην ασφάλεια, ακούστε τα. Παρακαλώ, ασφάλεια, παρακαλώ. Πειράζει, κύριε, ο καθένας λέει αυτά που θέλει να πει. Ο καθένας απαντάει με το δικό του τρόπο. Ασφάλεια. Σας παρακαλώ 10 πολύ. 10 Αυγούστου ενεργοποιήσαμε τον αριθμό 112 για επικοινωνία με πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 9 Σεπτεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί πλέον 24 ώρες. 4 Οκτωβρίου, σας ενοχλούν φαίνεται που τα ακούτε, ακούστε τα, δεν πειράζει, σας τα υπενθυμίζω. 4 Οκτωβρίου επελέγησαν και εκπαιδεύονται 1.500 νομικοί. Στο νομοθετικό έργο, κύριε, νομοθετικό έργο. 30 Ιουλίου. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Κάτς, παρακαλώ. Στα πρακτικά και θα τα διαβάσετε μετά. 30 Ιουλίου. Το φορολογικό νομοσχέδιο, 6 Αυγούστου το επιτελικό κράτος, 8 Αυγούστου το νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, 26 Αυγούστου το νομοσχέδιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 30 Αυγούστου το νομοσχέδιο για τα διπλώματα οδήγησης, 15 Οκτωβρίου το αντικαπνιστικό νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι, αυτό σε απάντηση αν υπάρχουν μεγαλοστομίες για την κυβέρνηση. Τώρα, να πάμε λίγο παρακάτω. Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο λάβατε σήμερα, η έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος, είναι ένα θεσμικό όργανο ανώτατο, κύριε Παπά. Δεν είναι το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας αυτό. Θέλω να το μελετήσετε. Λέει πολύ σημαντικά θέματα μέσα. Αφήστε. Δεν είναι η έκθεση του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Είναι η έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος εδώ μέσα. Και λέει, προσέξτε με. Για το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, τι εννοείτε, κύριε Παπαθανάση? Εννοώ, κύριε Παπά, ότι να βγάλουμε και άλλες άδειες. Ένα θεσμικό όργανο. Δεν είναι η δική σας έκθεση που εγχειρήσατε του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Με βάση την οποία πρώτη φορά δόθηκαν άδειες. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, και θέλω να αναφερθώ στο αν βοηθά πραγματικά το νομοσχέδιο αυτό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς προέρχεται η ενίσχυση της συνολικής παραγωγικότητας της οικονομίας? Προέρχεται, και θέλω να μου απαντήσετε αν το κατανοείτε αυτό το οποίο λέει μέσα η έκθεση και θα το διαβάσετε. Από τη μείωση των διοικητικών βαρών,
την ενίσχυση της καινοτομίας, ενίσχυση δυνητικής ανάπτυξης οικονομίας, από την αύξηση αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, αύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ενίσχυση της διαφάνειας και της παροχής πληροφοριών στους επενδυτές, μείωση του κόστου αναζήτησης. Πείτε μου αν η μείωση του κόστους αναζήτησης δεν αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδος και πόσο κοστίζει καθημερινά σε αυτούς τους μικρούς επαγγελματίες, σε αυτή τη μεσαία τάξη που εσείς σκοτώσατε, να ψάχνουν και να αναζητούν πληροφορίες για να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα. Διαβάστε, θα αποκτήσετε γνώση. Και τι προτείνουμε εμείς τώρα? Προτείνουμε κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις, σε απάντηση αυτού το οποίο λέει. Κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις, διατάξεις. Όχι, συγγνώμη, θα αναφερθεί πιο κάτω για τις μικρομεσαίες. Μην βιάζετε, κύριε συνάδελφοι. Διατάξεις για τηλεπικοινωνίες, επέκταση των επιχειρηματικών πάρκων, απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, διατάξεις για ταχύτερη έγκριση των επενδυτικών σχεδίων, εθνικό μητρό υποδομών, εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης. Αυτό δεν αγγίζει δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης. Το βλέπετε ότι είναι εκτός. Παρατηρητήριο γραφειοκρατίας. Αυτό δεν αγγίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το παρατηρητήριο γραφειοκρατίας. Έτσι το μεταφράζετε εσείς. Διατάξεις για την απλούστευση των δημοσίων συμβάσεων, γενικό εμπορικό μητρό. Πείτε μου πόσες φορές έχετε καταθέσει ένα χαρτί στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, στο ΓΕΜΗ, και περιμένετε 2 και 3 εβδομάδες για να πάρετε τη γνωστοποίηση? Εμείς σας λέμε μέσα από αυτό το νομοσχέδιο ότι αμέσως, μόλις εισέρχεστε στο Γενικό Εμπορικό Μητρό, θα παίρνετε τη γνωστοποίηση. Αυτό ή δεν αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Αφορά ή δεν αφορά? Απαντήστε μου. Τώρα για τον κύριο Φάμελο. Είδατε ότι δεν έπρεπε να επιμένετε, κύριε Φάμελε. Δεν καταργούνται οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Καθόλου δεν καταργούνται. Παραμένουν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Τίποτα δεν άλλαξε από το προηγούμενο καθεστώς. Προηγουμένως επιμείνατε. Μια στιγμή. Κύριε Παπά, ακούστε, δεν αλλάζει τίποτε. Το μόνο που αλλάζει. Πολύ ωραία. Το δεχόμαστε. Παρακαλώ. Δεν αλλάζει τίποτα. Κύριε συνάδελφε, πάμε όλοι μαζί στην προηγούμενη διάταξη. Κύριε Παπά, ακούστε τι αλλάζει. Κύριε Παπά, κατανοήσετε. Διαβάστε το. Σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσει ο υπουργός. Αλλάζει η άδεια λειτουργίας στην κατηγορία Α2. Τι σημαίνει αυτό, κύριε? Όλες οι προηγούμενες αδειοδοτήσεις υπάρχουν. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Κύριε Φάμελε, να δώσετε την απάντησή του. Αλλάζει λοιπόν αυτό. Όλες οι προηγούμενες αδειοδοτήσεις υφίστανται, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφίστανται. Εκεί λέμε ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποια πρότυπα, όχι για να καταργήσουμε τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, αλλά για να επισπεύσουμε αυτό το καθεστώς. Πόσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και σας έχει χρονοκαθυστερήσει αυτό χρόνια, κυρίες και κύριοι? Λοιπόν, αυτό λοιπόν κάνουμε. Δεν θέλω να συνεχίζω, γιατί σέβομαι τον κύριο Μπάρκα. Δεν θέλει να μιλούν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Θα μιλήσω άλλη φορά.